Λοιπόν, για να καλημερίσουμε εδώ, να υποδεχτούμε τον κύριο Στέλιο Πέτσα, αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα, καλή μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Λοιπόν, συζητάγαμε εδώ και πριν με τους συναδέλφους, κύριε Υπουργέ, για το τι πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει η κυβέρνηση για αυτό το κλίμα που δείχνει να βυθίζεται καθημερινά σε μια λάσπη, σε ένα βούρκο. Έχουμε ένα σύριαλ που συνεχίζεται και αυτή την Κυριακή συνεχίστηκε με νέες αποκαλύψεις. Πιθανόν να συνεχιστεί και την άλλη Κυριακή. Η κυβέρνηση λέει σήμερα φέρνει στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση. Εντάξει, αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα. Βάλετε κατευθείαν το αύριο. Ας βάλουμε λίγο και το χθες και το αύριο. Μαζί είναι, όλα μαζί είναι. Για το χθες. Για το χθες. Βλέπουμε μια σειρά από δημοσιεύματα τα οποία φαίνεται με τα ονόματα που βγαίνουν στην δημοσιότητα πιο πολύ να έχουν στόχο την κυβέρνηση παρά να εμφανίζεται κάποιος να κατηγορεί την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαπίστωση σε σχέση με τα ονόματα που βγαίνουν και κυκλοφορούν. Το θέμα είναι πώς αυτά τα ονόματα βγαίνουν. Αυτό θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη, η οποία έχει επιληφθεί της υπόθεσης. Αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα είναι ότι μάλλον στόχος είναι η κυβέρνηση παρά η ίδια να έχει αυτή τη στιγμή. Τι λέτε, ότι παρακολουθείτε η κυβέρνηση. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαπίστωση για το χθες. Επίσης για το χθες ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι και ο κύριος Τσίπρας το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν το 2019, δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας του, να παραδέχτηκε ότι μπορεί να υπάρχουν λογισμικά παρακολούθησης που να λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Άφησε ανοιχτό, βέβαια. Να διαχωρίσουμε λοιπόν τα λογισμικά παρακολούθησης από τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ. Για τα λογισμικά παρακολούθησης, το αύριο απαιτεί καθολική τους απαγόρευση. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που θα αναλάβει η κυβέρνηση. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Είναι μία από τις τέσσερις. Αυτό είναι μία πρωτοβουλία, καλά κάνετε και την κάνετε. Είναι μία από τις τέσσερις τεχνικές πρωτοβουλίες. Οι άλλες έχουν να κάνουν με το γεγονός. Τι σημαίνει ότι τα απαγορεύει καθολικά, κύριε Πέτσα. Τι σημαίνει πρακτικά, δηλαδή, περνάει από τη Βουλή, ψηφίζεται η καθολική απαγόρευση των κακόβουλων λογισμικών. Τι συνεπάγεται πρακτικά αυτό? Ενδεχομένως και σήμερα να ξεδιπλωθεί αυτή η πρωτοβουλία, αν όχι σήμερα, αύριο, νομίζω ότι είναι έτοιμη αυτή η διαδικασία. Έχει τέσσερα επίπεδα. Το ένα είναι η καθολική απαγόρευση, θα εξηγήσω. Το δεύτερο είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών πολιτικών προσώπων μετά τη συζήτηση που έχει έρθει στο δημόσιο λόγο. Αλλάξει το νόμο που εσείς ψηφίσατε, δηλαδή. Θα περιμένουμε να δείτε τις ανακοινώσεις, κύριε Πριγιώτη. Γιατί πριν από 6 μήνες αλλάξατε την νομοθεσία έτσι ώστε ο παρακολουθούμενος να μην μπορεί να μάθει γιατί παρακολουθεί το. Θα το ξαναλλάξετε αυτό, επειδή προφανώς αποδεικνύεται άστοχο. Έχουμε δείξει εμείς ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε τέτοιου είδους ζητήματα που απαιτούν συνεχή προσαρμογή, εδώ είμαστε να το κάνουμε αυτό. Ωραία, το κρατάμε. Το θέμα είναι ότι στις επόμενες ώρες θα έχουμε στη διάθεσή μας τους τέσσερις άξονες να μην τοποθετηθούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις και εσείς γι' αυτό. Ναι, εγώ σας έχει πάρει άλλη κυβέρνηση τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Εγώ λοιπόν συνδέω και το χθες και το αύριο και λέω το ένα ζήτημα είναι η απαγόρευση του κακού των λογισμικών παρακολούθησης. Το άλλο είναι το πλαίσιο παρακολούθησης και η άρση απορρίτου των επικοινωνιών για νόμιμο λόγο, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των πολιτικών προσώπων. Το τρίτο είναι οι διαδικασίες λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και το τέταρτο είναι η Επιτροπή Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια. Νομίζω και τα τέσσερα μας αφορούν όλους, και σαν πολιτικό προσωπικό και σαν πολίτες αυτής της χώρας. Αλλά να είναι προσωστή κατεύθυνση. Κάνω μια διαπίστωση για το χθες. Mm-hmm. Λέω για το αύριο τι αναμένεται να κάνουμε. Και θα ήθελα να βάλω και ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας, ενώ παραδέχτηκε ότι ενδεχομένως να λειτουργούσαν τέτοιου είδους λογισμικά παρακολούθηση επί των ημερών του, μείωσε τις ποινές για τέτοιου είδους αδικήματα και τα υποβίβασε σε επιμελήματα. Μα εδώ νομίζω δεν σας... και ο ίδιος πρέπει να τοποθετηθεί. Ο κύριος Τσίπρας δεν σας κατηγορεί ότι και επί των ημερών σας λειτουργούν αυτά τα κακόβουλα λογισμικά. Λέει ότι οι παρακολουθήσεις γίνονταν με εντολή του Πρωθυπουργού. Τον Πρωθυπουργό βάζει στο κάδρο και ο κύριος Τσίπρας και τα δημοσιεύματα τα οποία βλέπουμε. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι αυτά τα λογισμικά, λοιπόν, τα ονόματα που βγαίνουν στον αέρα από διάφορα δημοσιεύματα είναι κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού. Η κυρία Γεροβασίλη εδώ. Είπατε κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα έδωσε συνεντεύξεις τις τελευταίες ημέρες αρκετές. Ναι, ναι. Και λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, να δει από πού προέρχονται όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα είναι το πολιτικό. Γιατί είναι ένοχος ο κύριο Μητσοτάκης. Ο αθώος λέει δεν κρύβεται. Αυτό δεν είπε ο κύριο Τσίπρα. Σας λέω, αν είναι πολιτική του διαπίστωση. Αν είναι πολιτική του διαπίστωση, λέω κι εγώ το ερωτικό μου ερώτημα. Αν επί των ημερών του υπήρχε τέτοιο ζήτημα, επομένως δεν μπορεί να είναι ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη για το 2022, ήταν και δική του ευθύνη για το 2018. Και λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ισχυροποιεί το πλαίσιο προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα ο πολίτης και το πολιτικό προσωπικό, ο άλλος υποβίβασε τα αδικήματα αυτά σε επιμελήματα. Πάντως, κυρία Πέτσα, δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση. Το είπατε κι εσείς, το βλέπουμε και όλοι. Το 70-80% των ατόμων σε αυτή τη λίστα είναι άτομα του Μαξίμου και υπουργοί κτλ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο περισσότερος κόσμος και όλα τα δημοσιεύματα και όλες οι δημοσιογραφικές έρευνες, όχι μόνο του ντοκουμέντο του κύριου Βαξεβάνη, που αν θέλετε ιδεολογικά και πολιτικά είναι απέναντί σας, αλλά και άλλων
συναδέλφων με άλλα μέσα δείχνουν το μαξί μου. Αυτό είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Εγώ θυμάμαι, γιατί είμαστε παλιοί εμείς, εντάξει, εδώ, θυμάμαι ότι όταν έγινε η περίφημη ιστορία με την Ericsson Vodafone, βγήκαν τρεις υπουργοί τότε του κυρίου Καραμαλή, τελείωσαν επιτυχώς διότι δεν είχαν βρει ποιοι παρακολουθούσαν τον πρωθυπουργό και γύρω-γύρω και κατήγγειλαν. Αυτός δεν πίστεψε κανένας ότι υπήρχε περίπτωση ο Καραμαλής να παρακολουθεί τον εαυτό του. Εδώ πώς γίνεται πιστευτό αυτό? Και γιατί δεν αντιδράσατε από την πρώτη στιγμή? Μα γιατί, γιατί να γίνεται πιστευτό ότι η ίδια η κυβέρνηση παρακολουθεί τον εαυτό της? Μα είναι αυτό δυνατόν, είναι δυνατόν να λέει κανείς και απευθύνομαι σε όσους μας ακούνε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να παρακολουθεί τις γραμματείς του? Οι δύο κορυφαίους υπουργούς του, με τους οποίους είναι κάθε μέρα μαζί. Μα, αυτά σας λέω. Με αυτό λέει το παράδοξο του πράγματος. Αυτό λέω, το παράδοξο λέω. Ότι το παράδοξο να το δείτε σε ποιον έχει συμφέρον να συντηρείται ένα τέτοιο κλίμα. Και να σας πω γιατί. Δεν μπορεί να συντηρηθείτε το κλίμα αν δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει γίνει λάθος. Στην καρδιά του πολιτικού ζητήματος είναι το εξής. Προσπάθησαν να πλήξουν την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού σε όλα τα ζητήματα και απέτυχαν. Να σας πω, στο μεταναστευτικό, όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι είναι πολύ καλύτερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην υγειονομική κρίση, όλοι ξέρουν τι θα έχει συμβεί αν ήταν η κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας και απαντούν μόνοι τους σε αυτό το ερώτημα. Στην ενεργειακή κρίση, ξέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του στήριξε. Στην οικονομική κρίση, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Επομένως, λέω, εφόσον δεν κατάφερε κανείς να πλήξει την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη, προσπαθεί να τον τραβήξει. Θα συνεχίσουμε.